Στη σημερινή βραδιά είναι πολύ ιδιαίτερη, ναι. Γιατί προετοιμάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο και αγάπη από έναν σύλλογο ο οποίος αποτελεί πραγματικά κόσμημα του πολιτισμού. Είναι ο σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος της Ελεύθερνας. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρό του, τον Κώστα τον Κατσαμά. Κώστα! Όχι ένα, πολλά χειροκροτήματα. Μας διοργάνωσαν όλη την απόψινή βραδιά μόνοι τους, ξέροντας εμείς χοντρικά βέβαια τι θα περιλαμβάνει, αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο είδαμε μέχρι τώρα και αυτό που θα ακολουθήσει θα υπερβεί όλες τις προσδοκίες. Να δίνω το λόγο στον πρόεδρο για ένα καλωσόρισμα. Από εμάς πάλι, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Χαρά μας και τιμή μας που σας φιλοξενούμε εδώ απόψε. Λίγο γρήγορα ετοιμάσαμε αυτή τη βραδιά. Ξεκίνησε το παραδοσιακό βγάρσιμο της Δρακής και αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε απόψε για σας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους των ανθρώπων όλων που πάρα πολύ κουράστηκαν για να έχουμε αυτή την σημερινή μάζοξη και να σας πω ότι σήμερα για άλλη μια φορά οι ελευθερνιώτες και οι ελευθερνιώτισσες δίνουν ένα μάθημα ζωής, ένα μάθημα φιλοξενίας κοντά στον Ψιλορίτη που εκεί γεννήθηκε ο Δίας, ο Θεός της φιλοξενίας. Oh,
πήγα σήμερα γραμμένο στο σύλλογο. Όχι, το σύλλογο. Το σύλλογο. Δεν κατάλαβε. Αυτό δεν ήταν να μάθουν τη γλώσσα. Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνεις κάτι εδώ. Για να μάθεις την ελεύθερα.